Στην επιφάνεια, ο ψυχρός πόλεμος τέλειωσε το 1980. Υποθαλάσσια όμως η Αμερική και η Ρωσία εξακολουθούν να παίζουν τη γάτα με το ποντίκι, χρησιμοποιώντας μάλιστα εξελιγμένα πολεμικά υποβρύχια. Τα ισχυρά πολεμικά ναυτικά αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της ισχύως μιας χώρας και ειδικά μιας υπερδύναμης, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να προβάλλει ισχύ και πολύ μακριά από τα χωρικά της ύδατα. Ο Ατλαντικός ωκεανός πλέον αποτελεί μέτωπο ενός ψυχρού πολέμου. Το συγκεκριμένο αμερικανικό υποβρύχιο έχει δυνατότητα να τορπιλήσει άλλα υποβρύχια καθώς και να επιτεθεί με πυράβλους σε οχήματα της στεριάς. Επίσης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες. Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο υποβρύχιο του κόσμου, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σχεδόν εισάξιες δυνάμεις. Η Ρωσία ξεκινά τη μαζική ναυπήγηση επιθετικών πυρηνικών υποβρυχίων πολλαπλών χρήσεων νέας γενιάς τύπου Γέσεν. Επίσης ακολουθούν η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, το Βιετνάμ, η Ινδία και άλλες δυνάμεις σε έναν υποθαλάσσιο αγώνα επίδειξης ισχύος. Όπως μας λέει ο επικεφαλής του πληρώματος, όλοι οι Λούις, τα σημεία στα οποία μπορούν να νιώθουν ασφάλεια λιγοστεύουν όλο και περισσότερο, βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα. Το πλήρωμα του υποβρυχίου εκπαιδεύεται συνεχώς για να είναι έτοιμο όταν και αν χρειαστεί. Προσομοιάζουν την εκτόξευση πυράβλων καθώς και τη μεγάλη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει κατά την ανάδυσή του. Όταν η κλίση του υποβρυχίου αλλάζει, τότε η ηχή συναγερμός, ενώ το πλήρωμα γέρνει προς τα μπροστά για να μπορέσει να ισορροπήσει. Μπορεί όλες αυτές να είναι ασκήσεις ετοιμότητας, αξίζει όμως να επισημάνουμε πως δεν είναι λίγες οι φορές που το συγκεκριμένο υποβρύχιο ήρθε πολύ κοντά με απειλές, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Κρυμαία.